παράδειγμα. Γι' αυτό εγώ θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Παπαμιχαήλ, επειδή ασχολούμαστε με τα οικονομικά των ΟΤΑ στην παρούσα ενότητα. Αυτή τη στιγμή η αυτοδιοίκηση δεν αυτοδιοικείται οικονομικά. Αυτό είναι ένα γεγονός. Οι προϋπολογισμοί της καθορίζονται είτε από το κράτος είτε από το οικονομικό παρατηρητήριο, κάποιες φορές και υπό τις εντολές της Τρόικας. Φοβάστε ως νέος άνθρωπος ότι κάποια στιγμή υπάρχει κίνδυνος η τοπική αυτοδιοίκηση να χάσει και την πολιτική της αυτονομία? Μα αυτό που με, προβληματίζει. Ζητούμενο είναι. Να απαντήσει ο κύριος Παπαμιχαήλ. Όχι, δεν πειράζει. Εγώ έτσι κι αλλιώς καθηγητής είμαι συνηθισμένος, είμαι συνήθως να με διακόπτουν. Οπότε δεν έχω ζήτημα. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Αλλά εμένα αυτό που με απογοητεύει περισσότερο, εντάξει, ίσως να μην με απογοητεύει, αλλά με θλίβει περισσότερο, είναι ότι πίστευα σήμερα ότι θα έρθω εδώ, θα καθίσω και θα ακούσω σαν δημότης της πόλης προτάσεις. Και μέχρι στιγμής ακούω ότι φταίει το κράτος, ακούω ότι φταίει η Τρόικα. Εντάξει, όλοι φταίμε, προφανώς. Αλλά να πούμε προτάσεις. Ναι, εντάξει. Ούτε ο Μάλλης δεν φάγαμε. Εγώ επιτρέψτε μου να σας πω ότι είμαι 28 χρονών και αναλαμβάνω την ευθύνη των 18 ετών που θυμάμαι τον εαυτό μου. Γιατί πριν τα 10 δεν το θυμάμαι. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Και λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Οι πειρατές είναι ένα παγκόσμιο κίνημα το οποίο έχουν τρεις αρχές. Δεν μπορούμε να εκφράσουμε άποψη για τα πάντα. Ούτε μπορούμε να σας πούμε ότι ξέρουμε τα πάντα, γιατί ουσιαστικά κουραστήκαμε τους Μαϊντανούς που νομίζουν ότι ξέρουν τα πάντα και λένε τα πάντα για τους πάντες. Mm-hmm. Πάντως, αν θέλετε την άποψη των πειρατών και τη δική μου προσωπικά, νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο Δήμο, πλην των προφανών προβλημάτων που είπα, είναι ότι δεν υπάρχει άμεση ευκολία στον Δημότη να καταλάβει τη διαφάνεια. Δηλαδή, αν για τον οποιονδήποτε λόγο ένα έργο έχει δημοπρατηθεί και είναι όλα καλά, τότε κανένας από εμάς δεν θα παραπονιόταν εδώ. Θα το βλέπε στο site του Δήμου, θα βλέπε ότι όλα είναι καλά και θα είχαμε μια απλότητα στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε το Δήμο. Τα οικονομικά είναι κάτι που φοβίζουν τον περισσότερο κόσμο γιατί δεν τα ξέρει. Αν υπήρχε μια εξωστρέφεια στα οικονομικά, στον κάθε τομέα του Δήμου, που προφανώς έχει ξεκινήσει να γίνεται μια εξωστρέφεια, αλλά θα πρέπει να είναι τόσο εύκολο να το βλέπει ο κόσμος, που να μην αμφιβάλλει για το παραμικρό. Ωραία, θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, ξεκινώντας το νέο γύρο και τελευταίο γύρο αυτής της συζήτησης από εσάς, αν θεωρείτε ότι η Θεσσαλονίκη είναι πιο εξωστρεφής πόλη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Σαφέστατα και είναι. Για τελική τοποθέτηση από όλους σας παρακαλώ πολύ, γιατί ο χρόνος μας πιέζει ακόμα. Σαφέστατα και είναι. Η Θεσσαλονίκη είναι αδύνατον να μην εξελίσσεται στα χρόνια. Γιατί οι γενιές αλλάζουν, οι ιδέες αλλάζουν, ο κόσμος αλλάζει. Δεν μπορεί να τα καθαιρέσεις όλα και να τα ρίξεις. Υπάρχουν σίγουρα μεγάλα προβλήματα. Αλλά ας ξεκινήσουμε από τη βάση. Πρέπει να μπουν νέες ιδέες στην διοίκηση. Όχι ηλικιακά νέες ιδέες, αλλά καινοτόμες ιδέες. Και αν ο καθένας ορίζει ότι πρέπει να μπουν think tank, ας μπουν think tank. Αλλά ας μπουν. Ας το δούμε στην πράξη. Δεν μπορεί ο Δήμος Θέρμης να είναι smart city της Ευρώπης, δηλαδή να είναι έξυπνη πόλη στην Ευρώπη, να διαφημίζεται από την Ευρώπη ως έξυπνη πόλη και να μην είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Και μπορεί να έχουν ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες. Αλλά ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Να γίνουμε έξυπνη πόλη και ενεργειακά και ως προς τις παροχές μας στον Δήμο, κυρίως όμως και ως προς τους καταστηματάρχες. Δεν μπορεί να τον πιστώνεις τον καταστηματάρχη πρόστιμα και να μην του δίνεις με μία απλή πρόσβαση στο site του Δήμου τη δυνατότητα να βλέπει την κάτωψη του μαγαζιού του και το πώς είναι τα τραπέζια που του επιτρέπεται. Αν του την δώσεις αυτή την πρόσβαση και από το σπίτι του και μετά την κλέψει, την επεκτείνει, τότε θα μπορέσεις να τον αμέσως να τον τιμωρήσεις. Αλλά αν πρέπει να έρχεται σε ένα γραφείο συνέχεια και να παίρνει χαρτιά και μου δώσατε τα περσινά χαρτιά και μου δώσατε τα φετινά και κρύβεται στη γραφειοκρατία, συγγνώμη, αλλά πάντα τη γραφειοκρατία θα λέει από μπροστά του. Και αποτέλεσμα μηδέν. Κύριε Ρακαμία,